Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Πολιτικές Διαδρομές χθες και σήμερα με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε κοντά μας εκλεκτούς καλεσμένους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυρούπολης ή Χώρο Έκφραση. Θέμα μας σήμερα είναι συναντώντας την παράδοση. Δίπλα μου είναι ο κύριος Καρυπίδης Ιωακήμ. Καλησπέρα. Η κυρία Θεοδόρου Κυριακή, Γενική Γραμματέας και Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Σωτηριάδης Ανέστης. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να πω στους ακροατές και το αστείο της περίπτωσης πώς εμείς βρεθήκαμε εδώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέλος της χορευτικής σας ομάδας, την Τατιάνα, την αγαπητή φίλη, την ευχαριστούμε, ελπίζουμε να μας ακούει και να μας στείλει τα μηνύματά της, όπου κάνοντας μια πρωινή συζήτηση, εκεί ο καθένας στο δικό του μετερίζει που λέγεται εφορία για μας, ταλαιπωρούμαστε λογιστικά κτλ. Μου λέει, δεν αντέχω κάτι να κάνω. Λέω, τι κάνεις? Μου λέει, κάνω παραδοσιακούς χορούς. Και ήταν η αρχή να την τσιγκλίσω, να μου δώσει το τηλέφωνο του αγαπητού εκεί. Έτσι βρισκόμαστε εδώ. Λοιπόν, ευχάριστη συγκυρία θα τη χαρακτήριζα εγώ. Θα μου το πείτε αυτό στο τέλος. Πολιτιστικό Σύλλογος Αργυρούπολης, η Χωροέκφραση. Καταρχήν, πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος και ποιος σκέφτηκε το όνομα, πώς σας προέκυψε, είχαν πέσει κάποια άλλα ονόματα στο τραπέζι? Να κάνουμε λίγο σε ρεπορτάζ. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση για σήμερα. Ως προς τον Σύλλογο, ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2011 από νεαρά, κυρίως σε ηλικία άτομα, τα οποία αγαπούν και ερευνούν την παράδοση. Και το τονίζω κάθε φορά αυτό, γιατί όπως έλεγε και ο Γκεντός, μπορεί κάποιος να αγαπά την παράδοση αλλά να μην την ερευνά ή να ερευνά την παράδοση χωρίς να την αγαπά. Συνεπώς, ζητούμενο είναι και τα δύο. Να υπάρχει και η αγάπη και η μελέτη και η εις βάθος ερευνά της. Το καταλαβαίνω αυτό και από εδώ την εκπομπή έχουν γίνει και τέτοιες συζητήσεις και πάντα αυτό που λέω είναι καλό και προσκαλώ ανθρώπους που έχουν να προσθέσουν λίγο μόνο προσθέτουν ασία στον πολιτισμό. Δεν είμαι ο ειδικός, πάντα καλό ανθρώπους που ερευνούν, ψάχνουν, αναζητούν για την παράδοση. Θα έλεγα γενικότερα η απόψη διέστανται. Η ισορροπία είναι το καλύτερο και θα συμφωνήσω σε αυτό. Μπορώ να μιλάμε σαν Νικό? Εννοείται. Σε αυτό που είπες. Το να μπορείς να ερευνάς, να μαθαίνεις, να αποκτάς τη γνώση, αλλά ταυτόχρονα να κάνεις και πράξη αυτό μέσα από, πάνω σχάρι, τους χορούς, μέσα από τη μουσική. Έτσι γίνεται καλύτερο το δέσμο, γνωρίζοντας τις ενδυμασίες αναπεριοχές, γνωρίζοντας τα ήθη και έθιμα. Και εδώ έχουμε κάνει εκτενή παρουσίαση ανά την Ελλάδα και πραγματικά αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι τελειώντας αυτή η περίοδος βλέπω σε διάφορες περιοχές κάποια κοινά σημεία, ακόμη και από την Μικρά Ασία, από τον Εύρο, την Ήπειρο, την Κεντρική Ελλάδα, μικρά παραδείγματα που με διαφοροποιήσεις ή στους χορούς ή στα βήματα ή στα έθιμα συναντάμε. Που θέλω να καταλήξω για να δώσω και ένα συμπέρασμα σε όλο αυτό, ότι τελικά ας μου το επιτρέψετε να πω ότι η Ελλάδα είναι μία με μικρές έτσι, εναλλαγές, αλλά γιατί έχει να κάνει και με την γεωγραφία, με το κλίμα που υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά βλέπουμε αυτή η ζέση για την παράδοση τα τελευταία χρόνια που βλέπω στον κόσμο και η επιστροφή. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όντως αυτό που διαπιστώνει κάποιος ερευνώντας ολιστικά την ελληνική παράδοση, βλέπει ότι, και μπορεί εύκολα να το διακρίνει αυτό, ότι υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας, η λεγόμενη ελλαδοκεντρικότητα. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο πυρήνας
από τον οποίο αρχίζουν και φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις, διάφορες άλλες ακτίνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετική η πηγή. Η πηγή τους είναι ίδια. Απλά ο καθένας παίρνει τη δική του κατεύθυνση, βάζει, προσθέτει τη δική του πινελιά, πολύ σωστά όπως το είπατε, είτε λόγω κλιματολογικών συνθήκων, είτε διαφόρων ιστορικών παραγόντων της περιοχής, όλα αυτά. Και αυτό ήθελα να διευκρινίσω πριν, ότι η αγάπη η οποία υπάρχει από τα άτομα τα οποία ξεκίνησαν την χώρα έκφραση, δεν είχε σε καμία περίπτωση σχέση με την εθνικιστική αγάπη. Η αγάπη ήταν αυτή της ελλαδοκεντρικότητας, δηλαδή να μάθουμε τον πολιτισμό της Ελλάδας, να έρθουμε σε επαφή με άλλα άτομα, άλλων μελών, άλλων συλλόγων, να υπάρξει μια σχέση φιλίας, συνεργασίας, ώστε να μπορούμε να μαθαίνουμε. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει επαρκώς την παράδοση, συνέχεια την μαθαίνουμε ερευνώντας. Μέσα σε αυτό το όλο πλαίσιο και σε αυτό το σκεπτικό, προχωρήσαμε στο βήμα μας αυτό. Ιδρύσαμε τον σύλλογο αυτό το 2011, πέσανε πάρα πολλές ιδέες ως προς, την ονομασία του νέου αυτού συλλόγου, αλλά τελικά επειδή όλοι συμφωνήσαμε ότι μέσω αυτού του τρόπου εμείς εκφραζόμαστε κυρίως με τον χορό και επειδή περισσότεροι από εμάς χορεύουμε πολλά χρόνια, θεωρήσαμε ότι το όνομα θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με την έκφραση. Και χορός και έκφραση... Θα μου επιτρέψει τότε να πω ότι είμαστε, αν όχι μοναδικός, από τους λίγους λαούς μαζί με τους Λατίνους, τους Λατίνους αλλά και τους Ρωμαίους Ιταλούς, που εκφραζόμαστε με κίνηση. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εκφραζόμαστε με κίνηση. Είτε θέλοντας να εκφράσουμε συναισθήματα, είτε θέλοντας να δώσουμε μια έμφαση στο λόγο. Άρα μέσα μας, στο DNA μας σαν λαός, υπάρχει η κίνηση που μεταφέρεται σαν έκφραση. Εδώ θα ρωτήσω και τον Ανέστη, που είδα ότι υπάρχουν και άλλοι χοροδάσκαλοι στο σύλλογό σας που ασχολούνται με την έκφραση, με την κίνηση. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι. Γιατί πολύ απλά ο σύλλογός μας έχει πάρα πολλά μέλη πλέον, τουλάχιστον γύρω στα 300 τα έχουμε υπολογίσει περίπου. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν 16 χορευτικές ομάδες όλων των ηλικιών. 16. Βεβαίως, έχουμε παιδιά από 3-4 χρονών σε τμήματα μουσικοκινητικής, όπου τα εκπαιδεύουμε ώστε σιγά σιγά να μπουν σε χορευτικές ομάδες όσο ότου φτάσουν, και μεγάλους, πολύ μεγάλους ανθρώπους. Φανταστώ ότι σκέφτεστε να κλείνει μια περίοδος και θέλετε να επιβραβεύσει την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, θέλετε τουλάχιστον 2-3 μέρες. Η αλήθεια είναι πως έτσι, αλλά έχουμε κάποια κόλπα τα οποία πιάνουν και συμπτύσσονται τα πράγματα και το χαιρόμαστε όλοι. Μάλιστα. Βλέπω όμως ότι δεν είναι μόνο η δημοτική, η παραδοσιακή χορή, εμπεριέχει μέσα και η μουσική. Έχουμε και εκμάθηση μουσικών οργάνων και κοιτάζουμε και μέσω λαογραφικών εκδρομών, έτσι τις χαρακτηρίζουμε εμείς, πηγαίνοντας σε διάφορα μέρη με αφορμή την εκδρομή, αρχίζουμε και ερευνάμε το μέρος εκείνο, είτε συναντιόμαστε με άλλους τοπικούς συλλόγους και μας δείχνουν τη χορευτική τους παράδοση. Επισκεπτόμαστε σχεδόν πάντοτε τα μουσεία της περιοχής που πηγαίνουμε ως εκδρομής, γιατί κακά τα ψέματα, εάν στο χορό δεν ενσωματωθεί η ιστορία, δεν μπορεί να γίνει σωστή και σοβαρή δουλειά. Βέβαια, αν δεν εξηγήσεις πριν ένα χορό από πού είναι η προέλευσή του, για να φτάσει στην κίνηση, το λέω κάνοντας κουβέντες με άλλους συναδέλφους σου, χοροδασκάλους, το έχω διδαχθεί αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να αρχίσει να νιώθει, να αισθάνεται, γιατί μπορεί να μην είναι από αυτή την περιοχή που τυχαίνει να εκπαιδευτεί, να μάθει, να διδαχθεί ένα χορό. Αν όμως δεν του εξηγήσει την ιστορία, την προϊστορία, πώς προήλθε αυτός ο χορός ή το τραγούδι που το συνοδεύει αρκετές φορές, ή η μουσική, αυτό το χορό, δεν θα μπορεί να μπει μέσα. Δεν θα υπάρχει το ανάλογο ύφος και το σωστό. Για να φτάσουμε ακόμη και στην έκφραση, όπως είπες, Άνες. Σίγουρα.
σε άλλο επίπεδο. Μουσικά όργανα από θα μου εξηγείς λίγο τα όργανα ή κάθε χρόνο αλλάζουν, είναι ανάλογα τις προτιμήσεις που έχουν τα μέλη που έρχονται, δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει κλαρίνο, μπορεί κάποιος να θέλει κανονάκι, κάποιος να θέλει τουμπελέκι, είναι ανάλογα και έχουμε βρει ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι έρχονται στον χώρο του συλλόγου και διδάσκουν στα άτομα που επιθυμούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Μάλιστα. Δεν έχω ξεχάσει να μιλάμε στον Νικό. Βεβαίως. Κυριακή. Κορίνα. Την Κορίνα. Γιατί εδώ είναι και το πολιτικό παρόν του. Και αισθάνομαι και ένα δέος και βάρος τώρα. Το οποίο θα το συζητήσουμε μετά. Εμείς έχουμε να τις κάνουμε ερωτήσεις. Αφού εκπροσωπεί το Δήμο κατά κάποιο τρόπο και ουσιαστικά πρέπει έτσι. Έτσι πάει έτσι. Ας αφήσουμε οποιαδήποτε άλλη σχέση. Πρέπει να, η πολιτεία γενικά πρέπει να αγκαλιάζει τις προσπάθειες και θα μείνουμε σε αυτό. Επανερχόμαστε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε να σας. Επανερχόμαστε ξανά κοντά σας μετά τη μικρή διακοπή για ανάσες και πριν πάμε στην Κορίνα όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι άλλο κάνει ο Σύλλογος? Βλέπω εδώ διάφορα μου έχει στείλει. Τι άλλο διοργανώνετε? Διοργανώνουμε διάφορες πολιτιστικές συνεργασίες κάνετε στο Δήμο εκεί με το Δήμο ή με άλλους συλλόγους, με άλλα σωματεία? Ναι, κάνουμε, συνεργαζόμαστε με άλλους συλλόγους. Ή εμείς είμαστε οι καλύτεροι, δεν πάμε με άλλους? Όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμό στην παράδοση. Έχω συναντήσει και γι' αυτό. Όχι, δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον στον δικό μας το σύλλογο δεν υπάρχουν αυτά. Συνεργασίες γίνονται μαζί με άλλους συλλόγους, είτε να είναι προσκεκλημένοι δικοί μας, είτε εμείς δικοί τους στις δικές τους πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και πολύ συχνά εδώ ο Δήμος μας βοηθάει
και τον βοηθάμε, έτσι πηγαίνουν αυτά, στις διάφορες πολιτιστικές διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ή που διοργανώνουν. Δηλαδή τι κάνει ο Δήμος και πόσο αγκαλιάζει τους συλλόγους, όχι μόνο το Σύλλογο Χώρο Έκφραση. Γενικότερα ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης είναι ένας Δήμος που παρουσιάζει μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αργυρούπολη και το Ελληνικό είναι πόλεις που δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες. Συνεπώς η πολιτιστική του την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στους αγαπητούς συμπολίτες σας. Με πολύ αγάπη, γιατί έχουμε και γνωστούς και συγγενείς εκεί στο Δήμο σας. Βεβαίως. Τους πολλούς χαιρετισμούς μας από εδώ. Έτσι είναι επιβεβλημένη η πολιτιστική δραστηριότητα στους δύο αυτούς Δήμους. Στέκεται πάντα ο Δήμος βοηθός σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε βήμα των πολιτιστικών συλλόγων. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρω και για τον Δήμαρχό μας, ο οποίος είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος, είναι ένας νέος σε ηλικία άνθρωπος, γεμάτος με καινοτόμες... Πολλούς χαιρετισμούς στον Δήμαρχο. Ευχόμαστε μέσω εσάς κάποια στιγμή να έχουμε τη χαρά στο γραφείο του να του πάρουμε μια συνέντευξη. Έχω να πω ότι και παρά την οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας, ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος έχει επιδείξει μεγάλο έργο στην πόλη μας. Τώρα όσο αφορά το σύλλογό μας. Πριν το σύλλογο έχω και άλλες ερωτήσεις. Κορίνα, νομίζεις ότι... Ναι, επειδή έχεις ένα ευαίσθητο τομέα που είναι η παιδεία, πόσο είναι ευαισθητοποιημένα τα σχολεία στο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης? Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν. Παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη... Πόσο συμμετέχουν οι σύλλογοι γονέων, τα παιδιά, οι καθηγητές? Εγώ βλέπω ότι το κάθε σχολείο, ο σύλλογος γονέων προσπαθεί και προωθεί τα παιδιά του στην παράδοση. Οι περισσότεροι σύλλογοι γονέων έχουν τμήματα παραδοσιακών χωρών. Εμείς είμαστε υπέρ σε ό,τι προάγει και την παιδεία και τον πολιτισμό μας. Οπότε είμαστε κοντά σε όλες αυτές τις προσπάθειες και σαν εγώ έχω αναλάβει πρόσφατα αντιδήμαρχος παιδείας. Έχω σκοπό από Σεπτέμβρη να κάνω κάποια προγράμματα που να ενισχύουν την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό στα σχολεία γενικότερα. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις ακόμη. Πρώτον, εάν υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι που ασχολείται, δηλαδή υπάρχει πολιτιστικός οργανισμός σαν νομικό πρόσωπο? Υπάρχει στο Δήμο μας και γι' αυτό λέω ότι έχει έντονη δράση. Το Ελληνικό και η Αργυρούπολη τώρα είναι ένας Δήμος ενιαίος, ναι. Ο καλλικρατικός Δήμος. Έχει μεγάλη δράση σε σχέση με το χώρο, ας πούμε, που... Η Καλλιθέα είναι ένας Δήμος που είναι μεγάλος και έχει και αυτός πολιτιστική δράση. Ναι, ναι. Και η Αργυρούπολη που δεν είναι τόσο μεγάλος Δήμος, έχει εξίσου πάρα πολύ καλή πολιτιστική δράση. Μέσα στους 12 μήνες είναι κάποιες σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που συμβαίνουν και είναι θεσμός για το Δήμο, μπορούμε να πούμε? Ας πούμε, παραδείγματος χάρη εδώ στη Νέα Σμύρνη είναι οι Ιωνικές γιορτές χρόνια τώρα, mm-hmm. κάθε Σεπτέμβρη περίπου. Το Δήμο μας έχουμε πολλούς συλλόγους και ο ίδιος ο Δήμος έχει το τμήμα των παραδοσιακών χωρών του, του θεατρικού του, των κρουστών του, έχει πολλά τμήματα. Διοργανώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πολλές εκδηλώσεις. Τώρα δεν έχει οριστεί κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, αυτές οι ημερομηνίες είναι μέρες εκδηλώσεων. Κάτι που να θεωρείται θεσμός. Αλλά πάντα κάνει πολλά και οι μερίδες κάνει και πολιτιστικά δρόμενα και στις παρελάσεις εντάσσει το στοιχείο της παράδοσης. Mm-hmm. Δηλαδή φέτος μας καλέσανε να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς κατά το τέλος της παρέλασης και αυτό ήθελα να πω, ότι γενικότερα ο Δήμαρχος είναι ένθερμος υποστηρικτής μας και αρρωγός σε κάθε μας προσπάθεια. Και οφείλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, έτσι, να τον ευχαριστήσουμε. Στην αρρωγή φτάσαμε. Ναι. Είναι πραγματική η αρρωγή? Όχι, είναι πραγματική.
στη συγκέντρωση. Πραγματικά αγκαλιάζει τους συλλόγους. Ναι, τους αγκαλιάζει και τους ενισχύει. Εγώ πρέπει να ρωτήσω άλλο τι ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω κάνει το ρεπορτάζ. Το έχεις κάνει, ωραία. Ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχουμε και καταγωγή. Για τους βεβαίως τους αγκαλιάζει από όλες τις πλευρές. Έχουν γίνει διαχρονικά. Έχουμε και το πανηγύρι των Σουρμένων τώρα που το είπατε, του Θωμά, ορίστε, που είναι ανήδε στο. Εγώ περίμενα να το πει, ναι. Γιατί αν το πω εγώ, θα πει ότι το έχουμε σχεδιάσει. Είναι πολλά τα δρόμενα γιατί όλη τη χρονιά. Ορίστε να είναι το καθιερωμένο κάθε. Ναι, είναι των ποντίων βέβαια, θα το ξέρετε κι εσείς όλοι. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλά δρόμενα μέσα στο χρόνο, γι' αυτό. Ποιοι άλλοι σύλλογοι από περιοχές υπάρχουν εκτός από το Ποντιακό Σύλλογο? Καταρχήν, ο Δήμαρχος είναι Κεφαλονίτης και έχει και αυτό το σύλλογό του. Έτσι, εκεί πέρα στην περιοχή μας, ο Σύλλογος των Κεφαλονιτών. Είναι ο Σύλλογος των Ηπειρωτών, των Κρητικών, των Πελοποννησίων, των Ποντίων που έτσι κι αλλιώς τον γνωρίζετε. Αυτή. Πολύ ωραία. Άρα υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει πραγματική ανταπόκριση. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί υπάρχει πραγματικά. Οποιοδήποτε από τους συλλόγους, εάν πάει και του χτυπήσει την πόρτα, αν περνάει από το χέρι του άνθρωπος και μπορεί, γιατί όπως είπαμε και πριν, δύσκολες. Ο υπεύθυνος του πολιτιστικού οργανισμού αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ιασονίδης. Α, μάλιστα. Το γνωρίζετε, ο κύριος Ιασονίδης Φώτης. Είδες, παντού είναι οι ποντί. Παντού, παντού. Όσο και να θέλω, δεν μάθω. Τι άλλο ήθελες να μου πεις, σχέση ο Δήμος με το Σύλλογο στο κομμάτι της συνεργασίας? Εγώ είπα, ευχαρίστησα και δημοσίως τον Δήμαρχο και το Δήμο γενικότερα, που ενισχύουν πάντα κάθε μας προσπάθεια, κάθε μας βήμα και είναι αρρωγός όλων των προσπαθειών μας. Να πούμε πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμαρχο. Το Γιάννη τον Κωνσταντάτο. Και σε όλους τους συναδέλφους σου. Βεβαίως, γιατί τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Για να έχει ένα αποτέλεσμα, θα μας το επιδώσει και ο Ιακήμ, για να έχει ένα αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια, από πίσω υπάρχει μια ομάδα, ένα team, ας το πούμε έτσι, που βοηθάει στο να ολοκληρωθεί μια εκδήλωση, μια παρουσίαση, για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Σίγουρα. Και ο κόσμος το ευχαριστιέται. Ο κόσμος με τους ρυθμούς που ζούμε έρχεται εκεί και ξεδίδει. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Έτσι, οι ρυθμοί μας είναι δύσκολοι. Δύσκολα κάποιος βρίσκει τη μία ώρα που θέλει να πάει κάπου και να ξεδώσει. Ερχόμενος στο σύλλογό μας θα το πετύχει αυτό. Έχουμε ένα ωραίο κλίμα. Έχουμε εντάξει, έτσι, το επίπεδο των ανθρώπων που έχουμε στο σύλλογό μας είναι έτσι σε υψηλό επίπεδο γενικότερα. Έχουμε μια ωραία παρέα που διοργανώνουμε εκτός από πολιτιστικές δράσεις, εκδρομές, οτιδήποτε, χωροεσπερίδες, ναι, βραδιές. Διάβασα επίσης, κάνετε κάποια σεμινάρια. Ναι, ναι, και σε σεμινάρια και σε συνέδρια. Ο Σύλλογος μας έχει παρουσιαστεί και σε συνέδρια. Ήμουν ομιλητής πέρσι στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιστορία και την Έρευνα του Χορού. Θέλω να σας πω ότι δεν σας διάβασα το βιογραφικό του Ιακήμ, γιατί θα ήθελα περίπου μία ώρα. Εγώ έτσι πλάγιν, θέλω να πω ότι το θεωρώ μεγάλη τιμή που είναι δίπλα μου. Και θέλω εδώ να δεσμευτεί ότι θα μας ατσανάλτε στην εκπομπή και θα κάνουμε και ωραία άλλα πράγματα. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Καταγράφηκε. Ανέστη. Θέλω να μου πεις τη γνωριμία σου με το σύλλογο, γνωριμία σου με τα παιδιά, αν είσαι και εσύ από τους πρωτογράφους από το 2011, γνωρίστηκες μετά, τι σου τάλσανε για να πας στο σύλλογο. Θέλω, ωραία. Λαβούς με πετραχίλια μου. Η γνωριμία μου με τον Ιωακήμ ξεκινάει πολύ πριν το 2011, περίπου 3 με 4 χρόνια πριν το 2011.
Βρεθήκαμε σε κάποιο κοινό χώρο χορευτικό. Μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούμε, να καταλάβω, να με καταλάβει, να γνωριστούμε, να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, να μαγευτώ από το δικό του όραμα όσον αφορά την παράδοση και τι είναι παράδοση. Όσον αφορά πάντα το χώρο, έτσι, αυτό, γιατί η παράδοση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν, με πολύ χαρά και ενέργεια και όρεξη, ξεκίνησε ο σύλλογος το 2011, όπως προείπαμε, όπου αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι και σαν Δέλτα Σίγμα εκεί, και σαν χορευτής και σαν δάσκαλος κάποιων ομάδων, γιατί θεωρώ ότι η παράδοση στις μέρες μας θα πρέπει να υποστηρίζεται και οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί όλοι θα πρέπει να υποστηρίζονται, γιατί είναι μία πόρτα, θα έλεγα, όπου μας, ένας διάβλος επικοινωνίας που μας ενώνει με το παρελθόν, με τις ρίζες μας, με την ιστορία μας, με όλα, γιατί οι Έλληνες έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία. Και όλο αυτό, ακόμα και μέσα από το χορό, πολύ σημαντικό κεφάλαιο, μπορείς να το διακρίνεις. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ και προτρέπω όλους τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή να, είτε να έρθουν στο σύλλογό μας να δουν τη δουλειά μας, είτε ακόμα και είναι πολύ μακριά από την Αργυρούπολη και από τη χώρα έκφραση, να πάνε να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Τουλάχιστον από τα δικά μου τμήματα, από τους ανθρώπους που, όπως είπα πριν, υπάρχουν ηλικίες από 3 μέχρι και όσο αντέχουν τα πόδια τους στο σύλλογο. Είδα λοιπόν ότι, όπως είπε και πριν η Κορίνα, ότι οι άνθρωποι έρχονται να ξεχαστούν, να ξεσκάσουν, να ξεδώσουν από όλα αυτά τα γεγονότα που διαδραματίζονται καθημερινά. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα, πέρα από γυμναστική, και προτρέπω έτσι τους τηλεθεατές, ας πούμε, τους ανθρώπους που μας ακούνε μάλλον, να πάνε σε ένα σύλλογο, τους ακροατές μας. Κορίνα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, πού βρίσκεται γεωγραφικά ο σύλλογος και μια διεύθυνση, ένα τηλέφωνο που... Ναι. Γιατί ωραία τα λέμε, αλλά αν κάποιος δεν έρθει, θα πάρει και θα ψάχνει στην Δήμο. Βρίσκεται στην Αργυρούπολη. Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης είναι στην Αργυρούπολη, είναι κοντά στο Δημαρχείο της Αργυρούπολης. Η οδός είναι Ειρήνης 24. Είναι και κάθοδος και άνοδος, θα μας βρει εύκολα. Και είναι ποιες ώρες μπορεί να έρθει κανείς, είναι όλη την μέρα, είναι κάποιες ώρες? Ας πούμε 24 ώρες το 24 κάθε μέρα από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και, για Σάββατο μιλάμε, από Δευτέρα ως Σάββατο, από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ μπορεί να μας βρει στο σύλλογο. Κάνουμε και πρωινές ώρες, απλά έχουμε τώρα, επειδή είμαστε στα τελευταία που έχουμε την εκδήλωσή μας, θα φτάσουμε εκεί. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένες ώρες για τις πρωινές ώρες. Πριν το τέλος, δηλαδή με το που αρχίζει η περίοδος, αρχίζει η περίοδος για εσάς Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, από Σεπτέμβριο. Και έχουμε πολλά παιδάκια και την αγάπη μας όλα τα παιδάκια μας εκεί πέρα. Άρα, από το Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο περίπου, σας βρίσκει κανείς, Ειρήνης 24. Ειρήνης 24 στην Αργυρούπολη. Στην Αργυρούπολη. Φαντάσου να πούμε για εδώ. Έχετε νομίζω και μια ιστοσελίδα. Ναι, να την πεις. Έχουμε μια ιστοσελίδα και όχι μόνο. Η ιστοσελίδα μας είναι www.ηχωροέκφραση.gr. Όσοι θέλουν μπορούν να δουν είτε για ανακοινώσεις, είτε για το ιστορικό του συλλόγου, είτε διάφορα βίντεο που υπάρχουν και φωτογραφίες. Γιατί είμαστε διαδικτυακό μέσο και ιντερνετικό, να πούμε και αυτά, γιατί άνθρωποι πιο νέοι από σένα ή της ηλικίας σου, μην στεναχωριέσαι, ασχολούνται περισσότερο με την τεχνολογία, και το τρίπτυχο που λέω πάντα είναι ιστορία, πολιτισμός, τεχνολογία. Αν συνδυαστούν αυτά με τον καλύτερο δυνατή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Στη θέση που κάθισε, καθόταν ιστορικός ερευνητής ο κ. Μιχάλης Βαρλάς, που μιλάγαμε για την ιστορική αναδρομή από τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη, με αφορμή το νέο μουσείο που ξεκίνησε να λειτουργεί πριν λίγες μέρες, ψηφιακό μουσείο στη Νέα Σμύρνη. Mm-hmm.
και κάναμε αυτή τη συζήτηση, ξεκίνησε γιατί υπάρχει μεταπτυχιακό τμήμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και μας είπε το εξής, ο ιστορικός, συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά προσπαθώ να ενώνω πράγματα. Ανάλογα με την εποχή που ήταν, πριν γύρω στο 15ο-17ο αιώνα, η τεχνολογία τότε ήταν η τυπογραφία, προλουσαρία και λίγο τυπογραφία. Σήμερα αν δεν ξέρει να χειρίζεται ένα υπολογιστή, δεν μπορεί να τον βοηθήσει να προχωρήσει. Άρα, ξαναπάμε στη σελίδα να πούμε, η οποία είναι www.ihoroekfrasimage.gr. Υπάρχει κανάλι στο YouTube, ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει κανάλι στο YouTube στο οποίο ανεβάζουμε κομμάτια, ας πούμε, των εκδηλώσεων που κάνουμε όταν είναι εξ ολοκλήρου δικές μας, γιατί δεν μπορούμε να τα ανεβάσουμε όλο το 2ωρο ή όλο το 3ωρο όσο κρατάει η εκδήλωση. Γι' αυτό θα φωνάξετε εμάς, θα δώσουμε την τεχνολογία. Μεγάλη μας χαρά στην εννοείται σε επόμενες εκδηλώσεις. Υπάρχει σελίδα μετά στο Facebook, υπάρχει email, υπάρχει στο Instagram, στο Twitter. Πολύ ωραία. Δικτυωμένη σε όλα. Θέλω να ρωτήσω κάτι και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα, Κορίνα, προς τις μητέρες. Επειδή διάβασα, ενημερώθηκα ότι έχετε 3 παιδάκια. Έχουμε 3 παιδάκια, ναι. Πώς μια μητέρα με 3 παιδάκια καταφέρνει να είναι παρούσα σε όλα αυτά και στο Δήμο και στο Σύλλογο. Να δώσουμε ένα μήνυμα σε η θέληση μητέρες. Είναι το παν. Η θέληση είναι το παν. Αυτό είναι το μήνυμα. Η θέληση είναι το παν. Αυτό, αυτό πες το δυνατά, είναι αυτό, πραγματικά. Ξέρω. Γιατί ακούμε και θα το ακούς φαντάζομαι πολλές φορές από άλλες κυρίες, κοπέλες που μπορεί να μην έχουν ή να έχουν ένα παιδάκι και λένε δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Θέλω να δώσω ξανά, η θέληση είναι το παν. Η θέληση θα το κάνω, είναι το παν. Θα το κάνω μότο. Μάλιστα. Έτσι. Καλή πραγματικά διάθεση, καλή ψυχολογία και θέληση για αυτά που θες να αποκτήσεις σαν άνθρωπο, σαν γυναίκα, σαν μητέρα, σαν εργαζόμενη, σε όλους τους ρόλους. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Θα φέρω σε αυτό το κομμάτι ένα παράδειγμα από το Σύλλογο Κριτών Νεασμένης, όπου τα Σάββατα οι μαμάδες φέρνουν τα παιδάκια, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, την πρώτη ώρα τα παιδάκια έχουν την ώρα εκμάθησης το χορό τους και μετά οι μητέρες. Στην ώρα που έχουν οι μητέρες, τα παιδάκια τα βάζουν στη γωνία και ζωγραφίζουν, παίζουν, κάνουν, τα απασχολούν. Λέω και μια ιδέα, εγώ κλέβω πάντα ιδέες, τις καλές ιδέες από διάφορους λόγους. Το έχουμε σκεφτεί και εμείς αυτό, αλλά επειδή σε ο χώρος... Σε ήδη συμβαίνει με την έννοια την εξής, δηλαδή ο γονέας που θα φέρει το παιδάκι του να κάνει χορό, χορεύει και ο ίδιος. Σε εμάς. Όχι την ίδια ώρα, σε άλλο τμήμα. Ναι, ναι. Το λέω επειδή γυρνάω από συλλόγους σε συλλόγους και κρατάω τις, τα έτσι ρουφάω σαν σφουγγάρι κάποια ωραία πράγματα. Και εμείς το Σάββατο έχουμε τα παιδικά τμήματα. Είναι ένας τρόπος, έτσι το έχουμε σκεφτεί, ώστε οι γονείς το πρωί του Σαββάτου να μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους. Σίγουρα, τους εξυπηρετεί πάρα πολύ. Οι γονείς βέβαια των παιδιών αυτών έρχονται σε ωράρια 9 με 10.30 το βράδυ σε καθημερινή βάση. Οπότε είμαστε όλοι καλυμμένοι και ευχαριστημένοι. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στο κομμάτι για τα σεμινάρια. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, ο χώρος σας προσφέρεται για τέτοιου είδους παρουσιάσεις μικρές ή αναζητείτε βοήθεια στο Δήμο για μέλη? Όχι, προσφέρεται ο χώρος ο οποίος έχουμε. Είναι σχετικά μεγάλος. Μπορεί να γίνει ένα σεμινάριο. Ας πούμε, να αναφέρω παράδειγμα. Για παράδειγμα, είτε είχαμε... για φορές σχέσεις, είτε ηθή έθνο, θα μπορούσα να... αυτό εννοώ. Για παράδειγμα, αυτό που είχε πολύ μεγάλη απήχηση ήταν κάποια φορά είχαμε φέρει έναν από Τουρκία, ποντιακής καταγωγής, ο άνθρωπος Τούρκων ονόμαζε τον εαυτό του, ο οποίος γνώριζε τους χορούς, τους ποντιακούς, όπως τους χορεύανε στο μέρος από εκεί που ήταν. Και κάναμε μία αντιπαραβολή, δηλαδή ήρθε και μας δίδαξε τους χορούς όπως τους χορεύουν αυτοί. Ήταν νομίζω η καλύτερη εμπειρία που είχαμε ποτέ και η μεγαλύτερη συμμετοχή σε άτομα τα οποία ήθελαν να το παρακολουθήσουν και βέβαια είχαμε δεσμευτεί ότι θα το επαναλάβουμε γιατί υπήρχαν αρκετές συμμετοχές. Κάπου λίγο
Εμείς έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ο Δήμος στέκεται κοντά μας σε κάθε βήμα. Ο Δήμος έχει πολύ ωραίους δημόσιους χώρους. Είναι το θέατρο του Μίκης Θεοδωράκης. Είναι το ανοιχτό, το Πέτρινο Θέατρο, το οποίο ενδείκνυται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και σίγουρα ο Δήμαρχος δεν θα πει όχι σε κάτι που προάγει τον πολιτισμό της χώρας. Ερώτηση και προς τους τρεις. Έχετε σκεφτεί ή αν έχει συμβεί συνεργασία ή σύλλογοι στο Δήμο σας, μία μεγάλη συνεργασία που θα το βαφτίζουμε φεστιβάλ, θα το... Αυτό το σκέφτηκε ο Δήμαρχος και έγινε, υλοποιήθηκε την καθαρά Δευτέρα. Διοργάνωσε τα πούλουμα, φάνηκε αυτός πρωτεργάτης, και εμάς όλους τους υπόλοιπους πολιτιστικούς συλλόγους να περιβάλλουμε... Έβγαλα είδηση. Ορίστε. Να περιβάλλουμε γίνονται το όνομα του εγχείρημα. Ναι. Γιατί μέχρι πρώτην ως αυτό ήταν... Γιατί τώρα δικούμε τον Δήμαρχο, κατάλαβες. Ήταν πρωτοβουλία ενός μόνο συλλόγου. Και βέβαια όταν κάτι τίθεται υπό την σκέπη μιας ευρύτερης... ομπρέλα, θα το λέγαμε έτσι, όπως πολύ είναι καλό. Ο Δήμος. Εγώ όμως θα μείνω στην ερώτησή μου, αν μεταξύ σας οι σύλλογοι έχετε έρθει σε επαφή, ανά δύο, ανά τρεις, όλοι μαζί, να κάνετε κάτι, αν σας έχει προκύψει, σε βάθος χρόνος. Κατά καιρούς γίνονται και συνήθως η ονομασία που δίνουμε είναι «Χορεύει η πόλη». Η πόλη χορεύει κάπως έτσι, ανάλογα την χρονιά. Επειδή είμαστε πολλοί σύλλογοι στην Αργυρούπολη και πλέον τώρα στο Ελληνικό, είναι λίγο δύσκολο. Κάποια άλλη φορά είχε διοργανωθεί κάτι πάλι από τον Δήμο. Δεν το λέω τυχαία, έχω κάτι στο μυαλό μου. Αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν όλοι εκ των πραγμάτων. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, και σαν θεατής να καθίσουμε να το δούμε, όταν θα συμμετέχουν 15 σύλλογοι, θα κουράσει το θέμα, είναι λογικό, θα τραβήξει, θα πάρει... Ωραία, έρχομαι, το έφερνα γύρω-γύρω για να σε ρωτήσω ακριβώς το έτσι, σαν πιο γνώστης του θέματος. Το να δημιουργούσαμε ένα φεστιβάλ από 9-10 περιοχές σε ένα διήμερο, είναι συγκεκριμένο που το λέω, όπου μέσα σε αυτό το διήμερο θα είχε σε μία αίθουσα παρουσίαση της περιοχής, είναι 10 περιοχές, παρουσιάζεται η μία περιοχή και, και απέξω, ξέρω εγώ, έχει ένα μικρό περίπτερο με παραδοσιακά δέσματα κάτι. Το μεσημέρι, ξέρω εγώ, που χορεύει ο τάδε σύλλογος που είναι από την τάδε περιοχή. Να υπάρχει μια κίνηση σε όλο αυτό το πράγμα, μια διαδραστικότητα και μια συμμετοχή του κόσμου στα περίπτερα. Θα βρίσκαμε αναπεριοχή κάποιο παιχνίδι και από αυτό. Παραδοσιακό. Ωραία, σου δίνω ιδέες εγώ τώρα. Έχει συζητηθεί και με τον υπεύθυνο. Θα τα πούμε και άλλη στιγμή και εκτός. Απλά τώρα είναι στα σκαριά. Γεννάτε τώρα μια τέτοια ιδέα και την επεξεργαζόμαστε. Εγώ προσπαθώ να βρω αγκαλιά στην ιδέα που κυνηγάω εδώ και 2 χρόνια. Απλά ο Δήμος μας δεν έχει, ενώ έχουμε μεγάλη πολιτική δράση, δεν έχει τους χώρους εκείνους. Και ψάχνουμε χώρο πραγματικά. Ο ένας μεγάλος μεγάλη ιδέα είναι... Η μεγάλη ιδέα είναι η διήμερο. Ένα πολιτιστικό, ας το πω, φεστιβάλ από 10 περιοχές, με μία περιοχή μπορώ να πούμε ότι θα είναι ετοιμόμενη. Συνεργασία με την Σχολή Αρχιμαγείρων Ελλάδος, όπου θα υπάρχει ένα γκουρμέ πιάτο από την Χ περιοχή και θα υπάρχει και ένα πιάτο, ένα παραδοσιακό πιάτο. Και θα υπάρχει και ένα διαγωνιστικό κομμάτι. Ταυτόχρονα όμως παραδίπλα θα μπορεί να υπάρχει μια παρουσίαση της περιοχής, δείχνοντας το λαογραφικό κομμάτι, συμμετοχή του κόσμου σε ένα παιχνίδι που συμβαίνει μόνο σε αυτή την περιοχή. Συνάντησα τέτοια πράγματα φέτος που ήμουν το Πάσχα στην Κύπρο, που την περίοδο του Πάσχα και ιδιαίτερα προς την Ανάσταση παίζονται διάφορα παιχνίδια. Ακόμη και σήμερα το κρατούν στα χωριά. Θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο. Κάτι αντίστοιχο δεν γίνεται σε διήμερο σε εμάς. Αυτό που όχι, λέτε τώρα. Είναι πρόταση, παύλα ιδέα. Ο Δήμαρχος ακούει, να γνωρίζετε. Να τώρα γνωρίζετε, παίρνει ιδέες. Ναι. Αλλά κάτι αντίστοιχο διοργανώνει ο Δήμος μας εδώ και χρόνια με το καρναβάλι, ας πούμε. Εκεί έχει τη συμμετοχή και του κόσμου
και έχει τη γνώση γιατί παρουσιάζει σε μια κλειστή αίθουσα. Αυτό με το φαγητό μου άρεσε, έχω να πω. Το ξέρω, το έχω δει πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να σα φέρω σε επαφή με το σχολείο Χυμαργύρων. Ήδη μιλάω εδώ και 1,5 χρόνο. Είμαστε με το Προεδρείο σε συνεχή επαφή. Του έχει αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει διάθεση και από παραγωγούς να συνεισφέρουν. Ακόμη και η Πασεγιές έχει ενδιαφερθεί μέσω κάποιων γνωστών. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν το έχω αφήσει, το έχω βλέψει. Μάλιστα. Απλά ο Δον Κιχώτης δεν μπορεί μόνος του. Πώς είμαστε να το συζητήσουμε και να το θέσουμε υπό τη σκέπη μας. Υπό αυτή την έννοια. Να ξαναγυρίσω όμως, κλείνω την παρένθεση γιατί θα μας ξεφύγει. Είδα ότι έχετε πολύ σημαντικές στιγμές και εκδηλώσεις. Θα μπορούσε εκεί λίγο να μας αναφέρεις κάποιες από αυτές? Ναι, ας ξεκινήσουμε καταρχάς από το 2012. Ήταν η πρώτη εκδήλωση η οποία κάναμε, η οποία αναφερόταν, λεγόταν Ελλήνων Μνήμες. Ήταν μια ιδέα που είχα, να μην υπάρχει παράσταση, δηλαδή να ξεφύγουμε από το πλαίσιο παράσταση με την έννοια ανεβαίνει ένα χορευτικό τμήμα, χορεύει και ο θεατής το μόνο που βλέπει είναι 7 περιοχές διαφορετικές, με διαφορετικές ενδυμασίες. Να δει και να πάρει κάτι. Σε αυτή την παράσταση είχα βάλει να υπάρχουν 7 γυναίκες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία που ήρθαν στην Ελλάδα, βρέθηκαν τυχαία στον Πειραιά και σε ένα νυχτέρι που κάναν μεταξύ τους άρχισαν να αφηγούνται διάφορες μαρτυρίες από την πατρίδα τους. Βέβαια οι μαρτυρίες που ακούγονταν ήταν πραγματικές. Ήταν ύστερα από έρευνα που είχε γίνει από πλευράς μου και στο Ίδρυμα Μικρασιατικών Σπουδών, αλλά και από διάφορες άλλες πηγές, από διάφορα βιβλία, από διάφορα ημερολόγια που υπήρχαν. Και μάλιστα μία της Πόντιας ήταν δικού μου συγγενή. Και παρουσιάστηκε αυτό το θέμα. Αυτή ήταν η πρώτη. Μετά έγινε η επόμενη εκδήλωση το 2013 που λεγόταν Ο Ίνος Εφραίνει η Καρδία, γιατί η παράδοση δεν είναι μόνο χορός. Ο χορός είναι μέρος της παράδοσης, το οποίο ήταν μια διάδραση, υπήρχε ένα παραμύθι, είχε μια συγκεκριμένη πλοκή και είχε συνδυαστεί μαζί με το χορό. Το 2014 εκπροσωπήσαμε τη χώρα μας σε ένα πανμεσογειακό φεστιβάλ που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Το 2015 τολμήσαμε να παρουσιάσουμε πώς μέσω από τον χορό μπορεί κάποιος να μάθει την ιστορία του. Είχαμε ξεκινήσει από τα αρχαία χρόνια, υπήρχε και εδώ διάδραση, υπήρχε οπτικο-ακουστικό υλικό, υπήρχαν ιστορικά κείμενα, υπήρχαν χοροί οι οποίοι χορεύονταν εκεί στο θέατρο πάνω και τους έβλεπε ο θεατής και καταλάβαινε πλέον τι γινόταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να πω για τον Μπεντοζάλη. Αναφέραμε την ιστορία, πώς ξεκίνησε, τι έγινε, τι σημαίνει η ονομασία του, για ποιον λόγο χορεύεται έτσι. Και από ό,τι μας είπανε μετά, τους έμειναν πολλά πράγματα. Επίσης, το 2015 πέρσι ήμουν ομιλητής, όπως είπα πριν, στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιστορία και την Έρευνα και ο Σύλλογος συμμετείχε και στην τελετή λήξης που έγινε στο συνέδριο, στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο. Μετά, το 2000, την ίδια χρονιά, το 2015, τα εμέλεια που είχε διοργανώσει η Δώρα Στράτου, συμμετείχαμε και εκεί. Το 2016 είχαμε την παρουσίαση ενός του συλλογικού τόμου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών του 55ου τόμου. Θα ήθελα λίγο να μου πεις πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά όταν το διάβασα στο βιογραφικό σου λίγο έμεινα άφωνος και θα ήθελα λίγο... Θα μπούμε τώρα σε μεγάλο... Όχι, θα ήθελα πραγματικά να μας πεις δύο λόγια. Γιατί ακριβώς θέλετε γι' αυτό? Αυτό ήταν μια εργασία η οποία είχα κάνει στην διάρκεια του μεταπτυχιακού μου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας είχα προστρέξει στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών για να λάβω διάφορες πληροφορίες. Ασχολήθηκα με ένα θέμα με τον Φίλον Ακτενίδη για τον οποίο δεν υπήρχε κανένα βιογραφικό στοιχείο και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον γνωρίζαν πολύ πόντι, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την Παναγία σου Μελά. Ο Φίλον Ακτενίδης, του οφείλουμε πολλά. Είναι αυτός ο οποίος έφερε την εικόνα μαζί με τον Λεωνίδα Ιασονίδη στην Μόνη την καινούργια. Και είχε γράψει και το φανταστικό ποίημα το οποίο μελοποιήσανε αργότερα, την Καμπάνα του Πόντου, το οποίο είναι αρκετά συγκινητικό.
Είχαμε εκεί την παρουσίαση του συλλογικού τόμου που χόρεψε και ο σύλλογός μας και τώρα που είναι πάλι να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην τελετή λήξης. Βέβαια στις 29 Μαΐου συμμετείχαμε και σε μια τηλεοπτική εκπομπή για ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Να και τα ωραία! Στο Your Face Sounds Familiar μαζί με την Αποστολή Ζώη, στην οποία έγινε μια ενσάρκωση της Δόμνας Σαμίου και χορέψαμε το Ποστοτρίμον το Πιπέρι. Να προσκαλέσουμε με την ευκαιρία και τους ακροατές για τις... Πριν πάμε εκεί, υπάρχει λόγος που φάσε διακόπτω. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Γιατί θέλω με δύναμη και ζέση, όπως έτσι πριν, να καλέσεις και να προσκαλέσεις τους ακροατές και να τους πεις ελάτε και για ποιο λόγο πρέπει να έρθουν στη χορέκφραση. Εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Εσύ. Πολύ ωραία. Όχι, γιατί κάτι έκανες πριν και πρέπει να τα αποδώσω. Ήταν περισσότεροι ακροατές, έχουμε σπάσει τα τηλέφωνα γι' αυτό. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι προτρέπω όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή να έρθουν στο σύλλογό μας. Εκεί θα βρούνε ανθρώπους όπου με πολύ αγάπη για το χορό, δίνοντας την ψυχή τους, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, δίνοντας την ψυχή τους, με μεράκι κάνουν αυτή τη δουλειά, περνάνε όμορφες στιγμές. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω επίσης είναι ότι από μαθητές μου, και θα μιλήσω για προσωπική μου εμπειρία, έχω δεχθεί τόσο όμορφα συναισθήματα, γιατί τους δημιούργησα εκείνους ωραία συναισθήματα. Όπως μπορεί ο κάθε καθηγητής, φυσικά, έτσι δεν αποτελώ κάποια εξαίρεση, στους μαθητές του. Είδα λοιπόν ότι οι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι στο σπίτι βγήκαν έξω, σήκωσαν το κεφάλι τους, δημιούργησαν παρέες, φιλίες. Χαίρομαι δηλαδή να βλέπω ανθρώπους που μου λένε «Ναι, Ανέστη, ήρθα στο σύλλογο και απέκτησε νόημα η ζωή». Γιατί πέρα από εσάς, τους δασκάλους και τη δουλειά που κάνετε και την προσοχή που δείχνετε στον καθένα ξεχωριστά, είδα ότι βρήκα παρέα, βρήκα φίλες, βρήκα φίλους, πάνε εκδρομές, πάνε για καφέ πριν ή μετά την ώρα του μαθήματος. Και επίσης αυτό που κάνει ο σύλλογος. Ναι, βέβαια. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Γιατί νομίζω θα συμφωνείς μαζί. Αν έχει επιτευχθεί, και αυτό είναι ερώτηση που σου και δεν ναι. Στα ομαδικά, ό,τι είναι ομαδικό, αν επιτευχθεί ο πυρήνας για μένα, είναι η παρέα. Το σημαντικότερο. Αν το έχετε πετύχει. Το ζητούμε. Και το ζητούμε, αυτό. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Επί χρόνια εκεί. Το έχουμε πετύχει αυτό. Το έχουμε. Γι' αυτό με βρίσκεις με τόσο πάθος. Γιατί δεν είναι. Όμως και για τους συναδέλφους σου. Φυσικά και θα πούμε. Φυσικά και θα πούμε για τους συναδέλφους. Να αναφέρουμε και κάποια ονόματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είμαστε μόνο. Να ζητήσουμε συγγνώμη που δεν είναι εδώ. Θα ήταν κι άλλοι. Καλύτερα να τα πει θα είναι. Δεσμεύομαι εγώ. Καλύτερα να τα πει εδώ εμπνευστής της όλης ιστορίες αυτής. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ, ότι θα ήταν παράληψη να μην δεν αναφέρουμε και τους υπόλοιπους, που είναι η Μαρίνα, η Καρακίτσου, μαζί με την Μάρο, την Γαβρίλου, οι οποίες έχουν αναλάβει τα παιδικά τα τμήματα. Τους πολλούς χαιρετισμούς μας, βέβαια. Πολλά φιλιά και την και αγάπη μας. Και τις δασκάλες της μουσικοκινητικής, την Θεόνη την Κυρτή και την Σοφία την Ιορδανίδου, οι οποίες μας προετοιμάζουν την μαγιά, το υλικό, το οποίο θα μας έρθει. Ασχολούνται εγώ, επειδή με το πιο δύσκολο κομμάτι. Εγώ επειδή είδα κάτι φωτογραφίες, θα κάνω χιούμορ. Κόρτσο πανεντέμορφα νέτα. Όλα όμορφα είναι τα κορίτσια μας, όλα. Όλα όμορφα. Αλλά και τους χορευτές μας, Άκη. Εννοείται όλους τους χορευτές, γιατί επί χρόνια είναι κοντά στο πλευρό μας. Και έχουμε δημιουργήσει ένα ωραίο κλίμα. Είμαστε μια οικογένεια. Πραγματικά, με τους χορευτές θέλω να μου πεις τώρα, πίσω από την παράσταση, όταν γίνεται, πόσο αυστηρός είναι. Αχ, πολύ. Είναι αυστηρός. Είναι. Είναι αυστηρός γιατί θέλει να έχει σωστό αποτέλεσμα. Θέλει έχει να έχει μια άγχος. Καλή παρουσία. Έχει άγχος. Το άγχος του είναι να βγει κάτι καλό. Και αυτό όμως φαίνεται και έχει οπαδούς αυτό.
Οπότε όσο κι αν είναι το άγχος του, σε εμάς είναι δηλαδή το δεχόμαστε. Και ξέρω, αυτό ακριβώς, ότι είναι κακός, αλλά εμάς μας αρέσει. Δεν ξέρω πώς το ακούτε αυτό. Επρόσεχε. Επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά είναι και εγωιτευτικό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε όμως κι άλλο να πούμε, Ανέστη. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε. Χρόνο. Έχουμε να πούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα και είστε εδώ για να μάθουμε και για το σύλλογό σας και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τι θα συμβεί στις 24 Ιουνίου. Στις 24 Ιουνίου καλούμε και εσάς προσωπικά αλλά και όλους τους ακροατές. Θα έχουμε την παράσταση την καλοκαιρινή μας, που είναι μια γιορτή για εμάς, στην οποία όλα τα τμήματα του συλλόγου μας παρουσιάζουν το έργο τους επί σκηνής και στη συνέχεια ακολουθεί λαϊκό παραδοσιακό γλέντι. Για όλο τον κόσμο υπάρχουν τραπέζια εκεί να έρθει να καθίσει ο κόσμος, να γλεντήσει μαζί μας, να μας γνωρίσει. Είναι εκεί που πραγματικά συναντάμε την παράδοση, όπως το λέει και το θέμα σήμερα της εκπομπής. Ακριβώς. Σε εκείνη, σε αυτήν την εκδήλωση πραγματικά συνυπάρχει η δεύτερη ύπαρξη της παράδοσης και η ζώσα παράδοση. Τα συναντά κάποιος μέσα στο ίδιο βράδυ, στον ίδιο χώρο, στους πρόποδες του ημιτού, στο παλιό τρενάκι, έτσι λέγεται η περιοχή εκεί πέρα της Αργυρούπολης. Είναι τερμαδική. Βλέπουμε... Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Ναι. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στο χώρο αυτό. Τι ώρα θα είναι η εκδήλωση. Η εκδήλωση ξεκινάει στις 9 το βράδυ, την Παρασκευή. Είναι την ημέρα του Αγιανιού του Κλείδωνα. Κατεξοχήν λαογραφική ημέρα. Αυτά είναι. Κατεξοχήν λαογραφική ημέρα. Να πούμε για το σχήμα που θα έχουμε. Είναι τα μπρατίμια που κατεβαίνουν για μας από Σέρες μαζί με την Ρία την Ελληνίδου. Μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο και ένα πολύ ωραίο κλίμα θα υπάρχει μια, κυριολεκτικά μια γιορτή της παράδοσης. Πώς θα έρθει κάποιος. Η διεύθυνση, η οδός είναι Διγενεία Κρήτα, τέρμα Διγενεία Κρήτα και Κιάφας. Εάν έρθει στην Αργυρούπολη και ακολουθήσει τον πιο κεντρικό δρόμο την Κύπρου, κάποια στιγμή θα δει στο αριστερό του χέρι την Διγενεία Κρήτα. Αυτόν τον δρόμο, εάν τον πάρει προς τα επάνω και ανέβει προς το βουνό, ακριβώς στο τέρμα εκεί στο βουνό βρίσκεται αυτό εκεί το σημείο. Θέλω να καλέσεις και να προσκαλέσεις τις νέες κοπελιές, τις μητέρες, τις γιαγιάδες. Θέλω να σε σηκώσεις όπως το έκανες και πριν, με τη θέληση πες ξανά. Όχι, εμείς τους περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε. Περιμένουμε όλους τους φίλους μας και αυτούς που δεν είναι να έρθουν να γίνουν φίλοι μας και να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, γιατί ο χορός προσδίδει χρόνια, προσδίδει ευτυχία, δίνει στον άνθρωπο, γεμίζει τον άνθρωπο. Ελάτε να χορέψουμε όλοι μαζί. Να γίνουμε όλοι ένα κουβάρι ωραίο γύρω από το χορό, μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά, έτσι. Την Παρασκευή 24 Ιουνίου. Στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ. Εγώ θα κρατήσω κι άλλο τον Ανέστη, γιατί ξέρω θέλει κι άλλο να μιλήσει. Πες τα, Ανέστη, πες τα. Τι άλλο πείτε μου, να τι άλλο θέλετε. Μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Θέλω κάτι, ένα τελευταίο να ρωτήσω και θέλω να επισημάνουμε λίγο την εκδήλωση. Εάν ο σύλλογός σας έχει και το κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς, δηλαδή σε κάποιους συλλόγους υπάρχουν τράπεζα αίματος ή γίνονται σε συνεργασία με το Δήμο. Τράπεζα αίματος δεν έχουμε. Κοινωνική προσφορά υπάρχει με την έννοια ότι υπήρξαν κάποτε και αρκετές φορές άνθρωποι που χρειάστηκαν και οικονομική ενίσχυση και υλική ενίσχυση και διάφορα άλλα σωματεία, αλλά αυτά είμαστε της παροιμίας που λέει κάντε το καλό και ρίξτε στο γυαλό. Μάλιστα. Ούτε να τα ανακοινώνουμε θέλουμε και ούτε να τα λέμε θέλουμε, γιατί τότε χάνουν την αξία τους. Πάντως επ' ευκαιρίας να το πούμε και το έχουμε ξαναπεί σε όσους έχουμε δει και το λέμε και στις εκδηλώσεις μας, αυτό που βοήθησε τους προγόνους μας ήταν η αλληλεγγύη. Στην σημερινή εποχή
βλέπουμε ότι αυτό έχει πολύ ωραία λέξη. Επειδή εμείς όμως στον σύλλογο το δικό μας είμαστε υπέρ της φιλαλληλίας και της αλληλεγγύης, ξαναλέμε, όσοι συνάνθρωποι μας μας ξέρουν, δεν μας ξέρουν, τους αρέσουμε, δεν τους αρέσουμε, είμαστε εκεί για να έρθουν να μας ζητήσουν το οτιδήποτε, και εννοείται εφόσον μπορούμε να τους βοηθήσουμε, περισσότερα πράγματα κάνουν 200 άνθρωποι παρά ένας. Πολύ σωστά. Με αυτό το μήνυμα θέλω απλώς να ξαναεπισημάνω για την εκδήλωση και να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την ωραία εκπομπή, που πραγματικά εγώ δεν θέλω να τελειώσει ανέστη. Είναι ούτε και εγώ. Οπότε θέλω με αυτή τη ζέση που έχει ο Ανέστη να μας πει τι θα συμβεί την Παρασκευή 24 Ιουνίου. Ωραία. Αγαπημένοι ακροατές, θα ήθελα να σας καλέσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα είμαι μπροστά εκεί και θα σας μετράω. Σε αυτό το υπερθέαμα που θα δείτε στις 24 Ιουνίου στο Τρενάκι, Τέρμα Διγενεία Κρήτα. Θα είναι πραγματικά όλος ο κόπος που έχουμε κάνει όλη αυτή τη χρονιά. Θα δείτε νέες ηλικίες, τμήματα μουσικοκινητικής με υπέροχο πρόγραμμα, με τα παιδιά καλοδουλεμένα, με πιο μεγάλα παιδιά, 5, 6, 7, 8 μέχρι 78 ή 88. Μεγάλους εφήβους. Γιατί έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλους εφήβους, όπου η καρδιά τους και η ψυχή τους το λέει ακόμα, και επίσης ο χορός τους κάνει να το νιώθουν ακόμα περισσότερο και λαμβάνουν μέρος. Και μετά το τέλος του υπερθεάματος, λοιπόν, θα ακολουθήσει η Γλέντι με τη live ορχήστρα που θα έχουμε. Θα συμμετάσχει ο Δήμος με κεράσματα. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Θα συμμετάσχει ο Δήμος με κεράσματα. Βεβαίως, εκεί θα είμαστε όλοι. Όλοι εκεί, ίσως 24 του μήνα. Ο Δήμαρχος μας σέρνει και το χώρο πρώτο. Πάντα. Κάνει την αρχή ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος μαζί με τη γυναίκα του, τη Δημαρχίνα. Μάλιστα. Πάντα σέρνουν πρώτο το χορό. Φιλιά πολύ και ωραία. Στη Χρυσούλα, να τα πούμε. Στην εκδήλωση θα δούμε από διάφορες περιοχές, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, τι να περιμένουμε να δούμε. Στόχος μας είναι κάθε φορά να καλύπτουμε γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. Παίρνουμε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, κάθε φορά διαφορετική βέβαια, και την παρουσιάζουμε. Δηλαδή παίρνουμε από Ήπειρο, θα παρουσιάσουμε Ζαγοροχώρια. Πηγαίνουμε από Ανατολική Ρωμιλία, την μία φορά θα παρουσιάσουμε Μεσημβρία, την άλλη φορά θα παρουσιάσουμε Καβακλή. Πηγαίνει με τέτοια. Θα έχουμε τη χαρά πριν την εκδήλωση να μας στείλετε κάποιο πρόγραμμα. Θα έχει σχεδιαστεί. Το πρόγραμμα, ναι, θα υπάρχει. Ναι. Περιοχές πάνω κάτω, ξαναλέμε, καλύπτουν ολόκληρη την Ελλάδα. Θα σας αποστείλουμε και το πρόγραμμα εδώ πέρα να το έχετε. Ωραία. Ήδη βλέπω αρχίζω τα μηνύματα στο τηλέφωνα, αλλά πριν απαντήσεις, να πούμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές να μείνουν συντονισμένοι στο NSTV Live, διότι και αύριο εκτάκτως έχουμε εκπομπή πολιτικές διαδρομές, χθες και σήμερα, με τον αγαπητό πρόεδρο Θεόφιλο Καστανίδη από το Σύλλογο Αργονάθης Κομνηνή, έναν ιστορικό ποντιακό σωματείο. Μείνετε συντονισμένοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό Ιωακήμ που ήταν κοντά μου, τον Ιωακήμ Ρεπίδη, την κυρία Θεοδόρου Κορίνα και τον κύριο Σωτηριάδη Ανέστη για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Μεγάλη μας τιμή. Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καληνύχτα.